Οι σκοπευτικοί αγώνες μόλις τώρα αρχίζουν. Οι ομάδες εθνοφυλάκων που παίρνουν μέρος στους ετήσιους σκοπευτικούς αγώνες είναι τέσσερις. Οι εθνοφύλακες από την ΚΟΗ, οι εθνοφύλακες από την Κάλυμνο, οι εθνοφύλακες από τη Λέρο και οι εθνοφύλακες από την Πάτμο. Την εκτοπρινιδόν θέση λαμβάνετε. Γεια σας. Θα εκτελεστεί βολή με τη φέκιο G3α3 από την απόσταση των 300 μέτρων. Ο αρμόδιος αξιωματικός δίνει τις κατευθύνσεις στους εθνοφύλακες. Μία γεμιστήρα των 10 φυσικείων αναλάβατε. Παρακαλώ, εκτελεί τα παραγγέλματά μου και τίποτα άλλο. Γεμίσατε. Οπλίσατε. Εκ του αριστερού στόχους αναγνωρίσατε. Απασφαλίσατε μοχλός πυρός και ασφαλείας στη θέση 1, βολή κατά βολή. Κατά τον απέναντι στόχων άρξαστε πυρ. Αυτός είναι ο τεράνος Καλύμνιος εθνοφύλακας Μιχάλης. Γαλά, τι γίνεται? Καλή σου μέρα. Είσαι έτοιμος, είσαι εκπαιδευμένος, έχεις προπονηθεί? Δεν έχουμε προπονηθεί καθόλου, γιατί ένας ελευθεροσκούπερ δεν χρειάζεται να προπονηθεί. Τι λέει τα προγραμματικά, τι λένε? Εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά όλα τα παιδιά. Εθνοφύλακες από Κάλυμνο, ΚΟ, Πάτμο, Λέρο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους, οργανιστές και διαγωνιζόμενους για τον ιδιαίτερα ζήλο, ενδιαφέρον και επαγγελματισμό που επέδειξαν, με αποτέλεσμα να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία ο ετήσιος σκοπευτικός αγώνας των μονάδων εθνοφυλακής 2017, έτος το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει αφιερωθεί στην εθνοφυλακή και στην εφεδρεία. Με τη δράση αυτή, με ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, επιτυχάνεται η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η καλλιέργεια της ευγενούς άμυλας και η σύσφυξη των δεσμών μεταξύ των εθνοφυλάκων της 80ΤΕ. Παράλληλα, δράτωμε της ευκαιρίας με την παρούσα δραστηριότητα να απευθύνω ένα χαιρετισμό για την επίσημη τελετή έναρξης περιοχής ευθύνης μας των εκδηλώσεων του εορτασμού ανακήρυξης του έτους 2017 ως έτος εφέδρων και εθνοφυλάκων. Χαίρομαι δε πολύ περισσότερο διότι διακρίνω στο ακροατήριο όχι μόνο θεσμικές αλλά και εμφανείς ισχυρές προσωπικότητες, προέδρους συνδέσμων, αφανείς ήρωες ενώσεων εφέδρων αξιωματικών, αξιωματικούς από στράτους, αλλά και αφανείς ήρωες που για δεκαετίες διατηρούν ισχυρό τον άρρηκτο δεσμό της εθνοφυλακής και της εφεδρείας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Η απόφαση να οριστεί το 2017 ως έτος εφέδρων και εθνοφυλάκων είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στους αφανείς αυτούς ήρωες του χθες και του σήμερα, που με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνό πατριωτισμό υπηρετούν καθημερινά την πατρίδα και δίνουν ένα διηνεκή αγώνα για την προάσπιση των εθνικών μας συνόρων
ειδικότερα στην καρδιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους, όπως αποκαλείται πολύ καλά γνωρίζετε η περιοχή ευθύνης της 80 ΤΕΦ. Είναι το ελάχιστο χρέος αναγνώρισης του ελληνικού κράτους σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους και με τη στάση ζωής που τηρούν μεριμνούν για την ανεξαρτησία της πατρίδας και του έθνους μας. Τιμούμε λοιπόν σήμερα την ασίγαστη φλόγα του πατριωτισμού, τον πόθο και το πάθος για την ελευθερία που οδήγησε τους ήρωες εφέδρους και εσωτεροφύλακες υπό την άξια ηγεσία αξιωματικών και υπαξιωματικών στην προσφορά της ίδιας της ζωής τους, προσθέτοντας το όνομά τους στο πάνθεον των ηρώων της πατρίδος. Μην ξεχνάτε ότι και τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα δεν είναι ικανά να κάψουν την αντίσταση των κατοίκων μιας περιοχής, ενός νησιού, όταν αυτή η αντίσταση είναι οργανωμένη και καθολική. Η χωροταξική κατανομή και ανθρωπογεωγραφία του πληθυσμιακού δυναμικού των νησιών μας αποτελεί μονόδρομο στην αξιοποίηση της εθνοφυλακής και της εφεδρείας θεσμών, οι οποίοι συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας, στην ενίσχυση και στην υποβοήθηση των έργων των ενόπλων δυνάμεων, συνοκτιμώντας όχι μόνο το υπαρκτό δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, αλλά και τις δυσχέρειες ενίσχυσης του νησιωτικού χώρου με ανθρώπινο δυναμικό από την υπηρετική Ελλάδα. Να μείνουμε εδώ με κάθε κόστος. Προς τούτο, όλοι εμείς, ταγμένοι εδώ, στα προπήγια του Αιγαίου Αρχιπελάγους, δίνουμε καθημερινά με τα στελέχη μας, τα στρατευμένα νιάτα, τους εθνοφύλακες, την τοπική κοινωνία, τους εφέδρους, το μήνυμα αποτροπής και ετοιμότητα της πατρίδας μας. Όντας, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η προσφορά των εθνοφυλάκων του Βορείου Συμπλέγματος των Δεκατζήσεων προς την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο της χώρας μας είναι για όλους μας καταλυτική και αποτελεί φάρο, οδηγό και στάση ζωής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγώνας για την πατρίδα πρέπει να δίνεται από όλους μας και προς τίτω οι έφεδροι και εθνοφύλακες ως μέλη μιας μεγάλης και ένδοξης οικογένειας με υψηλό αίσθημα ευθύνης καθημερινά δικαιώνουν περίτρανα το σεβασμό, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που ο ελληνικός λαός περιβάλλει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι ο ελληνικός στρατός δεν βρίσκεται σε κρίση και συνεχίζει σταθερά να διαχειρίζεται με επιτυχία το παρόν, διαμορφώνοντας παράλληλα το μέλλον. Κατόπιν των παραπάνω και των σκέψεων που σας προανέφερα, επιτρέψτε μου να κηρύσω και επίσημα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στην περιοχή ευθύνης της ΑΤΕ, με την ευκαιρία της ανακήρυξης του έτους 2017 ως έτος εθνοφυλακής και εφεδρείας. Σας ευχαριστώ. Μετά τις απονομές είναι και η φωτογράφηση με τον ταξίαρχο και τον διοικητή εδώ του Συντάγματος, η ομάδα της ΚΟΠ. Ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης απονέμει στην ομάδα της Καλύμνου. Η απονομή για την καταπληκτική ομάδα της Καλύμνου μόλις έχει τελειώσει από τον Μητροπολίτη μας και είναι βέβαια η απαραίτητη φωτογράφηση με τον Δήμαρχο Καλυμνίων. Μιλάμε για ομάδα απίστευτα καλή. Αυτή είναι η ομάδα εθνοφυλάκων από την Πάτμο. Ήρθε η σειρά της ομάδας από τη Λέρο να πάρει τα αναμνηστικά της μετάλλια και διπλώματα. Ωραία, μπράβο. Αναφέρω ότι έχουμε μία μικρή έκπληξη. Είναι μία πρόταση που έχουμε κάνει, θα κάνουμε στην ιεραρχία, ουσιαστικά να καθιερωθεί και ένα διακριτικό στη στολή ικανότητας, σκοπευτικής ικανότητας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτή, η σκοπευτική ικανότητα είναι αυτό το διακριτικό. Και το παίρνει, και το παίρνει ο Καραφίλης. Το παίρνουν οι κύριοι. Α, και οι τρεις. Πρώτος λοιπόν ο Καραφίλης Νικόδημος, εθνοφύλακας Καλύμνου. Σήκωσε και το κύπελο. Τώρα γίνεται η βράβευση των ζευγαριών που διακρίθησαν. Και οι διοικητές των εθνοφυλάκων παίρνουν τα έπαθλά τους της Καλύμνου. Αποτελεί και την κορονίδα της εκπαιδεύσεως, διότι και οι τρεις διοικητές μετατίθενται και είναι άξιοι. Μπράβο, συγχαρητήρια! Καλή σταδιοδρομία! Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, πρώτος. Πρώτη ομάδα. Κος.
Δεύτερη Πάτμο, τρίτη Κάλυμνο. Αλλά βλέπω και την τρίτη είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία η τρίτη ομάδα. Συγχαρητήρια. Εδώ είναι στιγμιότυπο από τους βετεράνους εθνοφύλακες με κορυφαίο τον Μιχάλη Κυπρέο μαζί με τον Δήμαρχο, τον παίρνω εδώ. Η βράδευση αυτή αφορά τους εθνοφύλακες αξιωματικούς με πολύ μεγάλη προσφορά. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς είναι ο κύριος Παντελής Κουτρούλης, έφεδρος λοχαγός, και ο τρομερότερος όλων, ο μαέστρος μας, ο Νικόλας ο Μαμάς. Βεβαίως, βεβαίως, ο Νίκος. Αυτή είναι κάμερα, το ξέρετε. Προσφέρει πολλά ο Νίκος. Γρήγορα, μη κάνετε. Σεβασμιότητα. Διότι αυτή είναι η μεγάλη προσφορά των παιδιών μας σε αυτόν τον χώρο που ζούμε βιωτικά και εμείς οι άνθρωποι και κινούμεθα. Αυτό κύριε Ταξίαρχε, πραγματικά είναι για εσάς ένας άνθρωπος μεγαλός και τον κύριο Συνταγματάρχη και άλλο το σύστημα το οποίο πραγματικά και εύχομαι ο Άγιος Θεός πάντοτε να είναι με την πάση τη μέρα ζωή σας και σε αυτά τα αξιώματα, αλλά και να έχουμε ηρεμία. Αλλά να ξέρετε ότι για να έχουμε ηρεμία πρέπει να λέμε για πόλεμο. Και αυτό λοιπόν, αυτό σήμερα φάνηκε από τα παιδιά μας, τα οποία με ανδρεία σκέζανε το τουφέκι, προς να αποδείξουν ότι μπορούν και αυτοί σήμερα. Ότι είναι δεινή σκοπευτές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δομή αναμνηστικού στην Πρόεδρο Συλλόγου Γυναικών για την Εθνική Άμυνα Παραρτήματος Καλύμνου, κυρία Ρεΐση, μαμά Καθηνά. Μπράβο, μπράβο. Και η ΑΤΕ ήθελε με αυτή την επιβράβευση να δώσει ένα ξεχωριστό συμβολισμό ευχαριστίας, θερμή εκτίμηση, τιμή σε όλες τις γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται καθημερινά για να υποστηρίξουν το έργο της Εθνοφυλακής. Και υποσχόμεθα ότι αρχής γενομένης από το φθινόπωρο θα αρχίσει μία σειρά δράσεων για να αξιοποιηθεί και το γυναικείο. Κύριε Διοικητά, συγγνώμη, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έχει τόσο έμπνευση μεγάλη και ως μουσικός και ως εθνοφύλακας ο κύριος Μάκας. Συγχαρητήρια. Και πάλι συγχαρητήρια. Αυτή η προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, κοίταξε εκεί. Είναι η προσπάθεια, διότι οι γυναίκες πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την δύναμη εκείνη που έχουν. Διότι σε μια δύσκολη εποχή, σε μια δύσκολη ημέρα, οι γυναίκες θα. Να τι λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης μας. Να τι λέει ο Μητροπολίτης μας. Αλλά και ο στρατός μας έχει όμως δυναμικό, πολύ ωραία. Να μου πείτε το βαθμό σας. Δεκανέας. Λοχίας. Τελετής. Θερμά συγχαρητήρια στον Συνταγματάρχη, ο οποίος και στον Ταξίαρχο, σε όλη την διοίκηση, η οποία είναι κοντά στους συμπατριώτες μας Καλύμνιους, αλλά και συμπατριώτες μας της επαρχίας Καλύμνου γενικότερα, και μας δίνουν να αισθανόμαστε το αίσθημα ασφάλειας σε τέτοιο βαθμό που χαροποιεί τους πάντες και φαίνεται μέσα από την πολυπιθέστατη συμμετοχή στους σημερινούς αγώνες, το δείχνει, αλλά πάνω απ' όλα και το γυναικείο στοιχείο, το οποίο ήταν πάντα μπροστά, αλλά και τώρα ακόμα κάνει ένα βήμα ακόμα καλύτερο. Θερμά συγχαρητήρια, να είστε υγιείς, να μας προστατεύετε και να δίνετε αυτή την ασφάλεια σε όλους. Και σας διαβεβαιώνω ότι το Σύνταγμα θα αποτελεί μια αποτρεπτική δύναμη στην περιοχή και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα, θα είναι μόνο για νίκη. Αυτό θέλουμε. Με αυτές τις όμορφες στιγμές από την τελευταία φωτογράφηση όλων των ομάδων εθνοφυλάκων, με τον Ταξίαρχο, με τον Διοικητή μας, με τον Δήμαρχο, με τον Μητροπολίτη μας, με τον Εφημέριο της Παναγιάς μας, με τον καταπληκτικό μαέστρο και εθνοφύλακα Νικόλα Μαμάκα, το ρεπορτάζ μας τελειώνει και με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παρόντα εδώ και του χρόνου μας!